προσπαθούμε, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που βαστίζεται από την αλλεργία και αν θέλετε θα πρέπει να τύχει τις περισσότερο τις προσοχές όλων των οικιακών παραγόντων, έτσι ώστε οποιασδήποτε δράσεις να βοηθήσουν την πόλη και γενικότερα την περιοχή είτε για την ανάπτυξη, πρέπει να αναδείξουν έτσι ώστε να υπάρχει να είναι πόλος έλξης είτε επενδύσεων, είτε τουριστών, είτε μέσω του θρησκευτικού τουρισμού, είτε με δράσεις μορφωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές. Και αυτό βοήθησε η Αγία Μητρόπολη Ιερακοπής που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τον Δήμο της Αγίας Μητρόπολης. Και καθώς το ξέρω και ο Δήμαρχος θα είναι παρόν και στην εξίωση, έχουμε καλέσει όλους τους τοπικούς φορείς να είναι εδώ. Καθώς το ξέρω θα υπάρξει και μια επίσκεψη αντίστοιχη των κυβερνητικών παραγόντων της Αγίας Μητρόπολης στη Θεσσαλονίκη το φθινόπωρο, με αντίστοιχη συνεργασία, σε οποία θα υπογραφεί εκείνο το διάστημα. Επίσης, όπως γνωρίζετε, στην πόλη μας, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η Ρωσία θα είναι η κοιμόμενη χώρα μέσα από τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη και γενικά η Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη προβολή σε ένα κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είναι η Ρωσία, των Ρώσων πολιτών, ιδιαίτερα με την επίσκεψη του Κούλινόπου, επί 2-24 ώρα live παρουσιαζόταν η επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, όπως και η επίσκεψη του κυρίου Μερές, έχει καλυφθεί, έχει συγκεντρώσει πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον από τη μεριά τους και προβολής η οποία θα γίνει αντίστοιχα στη Ρωσία.